την κατάσταση στα χέρια τους. Στο θέατρο του παραλόγου πρωτοστατούν οι Γιάννης Βούρος και Πασχάλης Τσαρούχας. Που σημαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια είναι απίστευτο. Το πανό κατά του Ντούσαν Μπάγκεβιτς που είχαν κρεμάσει οπαδοί της ΑΕΚ συσκευαστή ξυλώνεται αυτή τη στιγμή. Οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν σταματήσει να παίζουν, έχουν γυρίσει όλοι και οι παίχτες της ΑΕΚ και οι παίχτες του Όφη και κοιτούν προς συσκευαστή. Επεισόδια απειλήθηκαν πριν από λίγα λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια καθώς οι οπαδοί της ΑΕΚ ανάρτησαν πανό κατά του Ντούσαν Μπάγκεβιτς και οι επώνυμοι φίλοι της Ένωσης προσπάθησαν να το ξυλώσουν και τα κατάφεραν. Οι παίκτες πειράζουν περισσότερο από το προποντή. Εμένα αυτοί δεν μπορούν να πειράζουν ποτέ. Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά η ομάδα είναι αυτή. Όποια πειράζεται, και αυτό το ξέρετε πολύ καλά, όχι μόνο σήμερα και σε όλα τα παιχνίδια και σε πολλά άλλα παιχνίδια. Αν πάει, πρέπει να φύγει, θα το αποφασίσει. Πρώτα απ' όλα, κόσμος ΑΕΚ, η διοίκηση και να φύγει βάρης για καλό της ΑΕΚ. Εγώ για αυτούς δεν φεύγω. Και ιδιαίτερα τώρα που ξέρουν μηνύματα, όχι ιδιαίτερα τώρα, αλλά τώρα ιδιαίτερα τελευταία και πριν, τι θα μου κάνουν και αυτά, θα τους στείλω και εγώ μήνυμα ένα. Αν μου πειράζουν κάποιον από την οικογένεια, θα σκοτώσω πρώτα κάτω το αρχηγό τους. Θα το σκοτώσω πρώτα το αρχηγό τους και αυτόν, αν δεν το βρω και αυτόν. Τηλεφωνικά και τα μηνύματα που μου στείλουν και έρχονται από σπίτι γύρω-γύρω. Είναι τόσο βαρύ αυτό που το έχω πει, γιατί δεν μπορώ άλλο. Αυτά μπορούν να κάνουν και ό,τι θέλουν. Αλλά μου πειράζουν η οικογένεια. Για μένα φυλακή δεν υπάρχει. Είναι πρόβλημα, τρέχω, δεν υπάρχει, δεν το σκέφτομαι, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε το χειρότερο ακόμα, ούτε η ζωή μου. Τόσο μακριά έχουν φτάσει τα πράγματα. Δεν έχω πει ποτέ, αλλά σήμερα δεν μπορούσα το να το κάνω. Όχι, δεν το έχω, γιατί οι τελευταίες 5 μέρες, αυτά που κάνουν, το στέλνω μήνυμα που σου στέλνουν και αυτοί και στέλνουν και σφαίρες και τα λοιπά. Σπίτι. Δεν θέλω τίποτα, φτάνει αυτά που το έχω πει και έτσι είπα παραπάνω από ό,τι έπρεπε να πω. Αλλά να ξέρουνε, μπορούν να μένα να σκοτώσουνε. Αυτό, ούτε θα φύγω ποτέ από τον έχει αυτούς. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουνε. Μόνο νεκρό. Αν το αποφασίζει άλλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος, πραγματικά όποιος είναι αγγίδες, θα φεύγω μέσα. Και η δείξη. Αλλά αυτούς με το αρχηγό τους, που μου στέλνουν σφαίρες σπίτι και αυτά σου λέω για την οικογένεια μου, τη ζωή μου θα το δώσω. Και δεν ξέρω, μόνο το νεκρό μπορούμε να δούμε. Καλά κάναν και πήγανε και κατεβάσαν το πανό. Θεωρώ απαράδεκτο αυτή την ιστορία. Θεωρώ απαράδεκτη την ιστορία. Μιλάμε για 20-30 ανθρώπους μόνο δυστυχώς, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει σε ποια κρίσιμη στιγμή βρίσκεται η ΑΕΚ. Και αντί να κάνουν αυτά τα πράγματα και να αναπτύουν πανό με τέτοια συνθήματα, θα έπρεπε να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή την πάρα πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που περνάει. Τίποτα. Αυτά είναι εσωτερικά δικά μας. Βεβαίως θα λυθούν. Κύριε Δημήτρης Χατζηχρήστος, ή θα παραιτηθεί αν δεν μπορεί να διοικήσει το original. Μόνο αυτό παραμένει, τίποτα άλλο. Δική μας δουλειά είναι να παίζουμε και... Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και στηρίζουμε και όλους, όχι μόνο προπονητή και τη διοίκηση και όποιον
είναι στην ΑΕΚ με την απόδοσή μας. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να κάνουμε. Ένα σχόλιο για συνέβησαν σήμερα. Άσχημα βράδυ αυτά για την ΑΕΚ. Το σαράκι του εμφυλίου που κατατρώει τις άρκες της ΑΕΚ είχε και συνέχεια. Ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας δέχτηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της Ένωσης λίγο μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Άγνωστοι τον σταμάτησαν στην οδό Δεκελίας, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητό του. Στον Νίκος Γκούμας υπήρχε για παιχνίδι. Του Ήλια Άιβιτς έρχεται να λειτουργήσει ως βάλσαμο τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα που κρατεί στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Ξέρετε, ο γονός μου πήγε φαντάρος και ήθελα να του στείλω ένα μήνυμα, αλλά δεν τα καταφέρνω. Καταλαβαίνετε. Και εμείς τι κάνουμε? Φιλαδέλφεια Γιωργάτος. Στην εκτέλεση του φάουλ είναι κοντά και ο Μπορμπόκης. Μπορμπόκης τελικά απευθείας out. Ίβιτς. Έτρεξε ο Κολιτσιδάκης και άκοψε. Ντεγιάνοφ για τον Μπελεβόνη που έχει χώρο και όφη βγαίνει στην αντεπίθεση. Περιμένει ο Σοάρες μπροστά, η κάθε την παλιά για τον Σοάρες είναι καλή. Το γύρισμα από κοντά ο Μπόατενγκ δεν μπορεί με προβολή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η πιο καλή ευκαιρία στον αγώνα, η πιο καλή στιγμή για τον Όφη στο 42. Κλείστηκε ο Κωνσταντινίδης, γύρισε πιο πίσω για τον Κατσουράνη. Με τη μία για τον Γεωργέα. Γυρίζει το γέμισμα για τον Πέτκοφ, η κεφαλιά προς τα πίσω για τον Κωνσταντινίδη. Ρίχνεται και ο Ίβιτς με στη φάση, το πλασέ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα από το Λάκη τελικά. Που πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, πλάσαρε εύστοχα απέναντι στον Μπεκιάη και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 54. Γύρισε για τον Μπορμπόκη. Νέα στέρα του Μπορμπόκη. Ο Ίβιτς, το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ στο 66 με τον Ήλια Ίβιτς να διπλασιάζει τα τέρματα της Ένωσης κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την νίκη. Τελέθηκε το κόρνερ για τον Όφη, πλασαριστά και άσος. Γιάνοφ. Προσπαθεί να αποφύγει ο Ντεγιάνοφ τον Γιωργάτο. Μπαίνει στην περιοχή, το μαρκάρισμα από τον Γιωργάτο. Πέναλτι, λέει ο Μπισογιάννης, στο μαρκάρισμα του Γιωργάτου πάνω στον Ντεγιάνοφ. Πέναλτι για τον Όφη, ο Σολής απέναντι από τον Χιώτη. Πλασάρει εύστοχα. Ο Όφη μειώνει σε 2-1. Γεωργίας θα κάνει τη σέντρα. Ο Ίβιτς με το κεφάλι από κοντά. Ο Μπεκιάη λέει όχι. Ο Κουνενάκης στη συνέχεια ελέγχει. Αυτός για τον Ντεγιάνοφ. Έκοψε Ζαγοράκης τελευταία στιγμή. Όφη επιμένει το σουτ πάνω στον Χιώτη από τον Χρυσάφη που χάνει την μπάλα από κοντά ο Μπόατεκ τελικά. Το γκολ δεν μετράει. Τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτέλεση του φάουλ από τον Μπορμπόκη. Κεφαλιά από κοντά. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Ίβιτς πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το τρίτο της ΑΕΚ που προηγείται πλέον το Όφη με 3-1 στο 94. Μάλιστα. Κύριε Καϊμακά, με σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συμπίσατε με την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή. Κύριε Ψυχομάνη, έπεται συνέχεια με εσάς, με αμφισβητούμενες φάσεις που έχουμε αρκετές.